Έχω μαζί μου λοιπόν τον βοηθό της ΑΕΚ, τον Στέλιο τον Γρηγορίου. Στέλιο, συγχαρητήρια. Ναι. Θέλω να μου πεις πώς ζήσατε τα τελευταία δευτερόλεπτα στον πάγκο, γιατί δεν ρώτησαμε τον coach Λιβαδιώτη. Εντάξει, σίγουρα σε ένα έτσι παιχνίδι πάντα υπάρχει το άγχος, εννοείται. Δηλαδή γίνονταν αναποδιές, να φύγει η μπαλά του Ροπέρτο, να χάσουν βολές, να χάσουμε εμείς βολές. Εντάξει, είναι όλα μέρος του παιχνιδιού, πρέπει να παραμείνεις ψύχρεμος εκείνη την ώρα, έτσι ώστε να μπορεί να διαχειριστείς τα τελευταία δευτερόλεπτα, όπως το είπες. Και θέλω να μου πεις για το τέλος. Ξεκινήσατε με το δεξί. Τι περιμένετε από αυτή τη νέα χρονιά που μπήκε ιδανικά? Κοιτάξτε, η ΑΕΚ, όπως βλέπετε, τελευταία 10 χρόνια πάντα πρωταγωνιστή. Εννοείται ότι αυτό που είναι ο στόχος μας είναι πρωτάθλημα και κύπελλο. Δηλαδή, καταδικάζεται η ΑΕΚ να πρωταγωνιστεί τα τελευταία 10 χρόνια, έτσι και φέτος. Με τον τίτλο του φαβορείται, όχι. Πάντα είναι αυτό που θέλουμε, να κερδίσουμε τους τίτλους.